Σαν και άλλες πολλές. Θυμάμαι ήθελε στο θέατρο ένα, ζητούσαν ηθοποιούς. Και εγώ χωρίς να χάσω καιρό, γιατί ήθελα να το φέρω Κύπρο, έστειλα έναν βιογραφικό στο θέατρο ένα μαζί με φωτογραφίες του. Έμεινε ενθουσιασμένος, ας πούμε, και από το κοινό, ας πούμε, και τα σχόλια που άκουε και ξέρω εγώ. Και θυμάμαι, μου λέει, ο Μαρίνος είναι για το θέατρο ένα. Μην τον αφήσετε να φύγει. Γιατί πάλι έλεγε συνέχεια, εγώ θέλω να φύγω, θέλω να πάω Αθήνα. Δεν θέλω να μείνω Κύπρο, εσύ με έφερες εδώ, ας πούμε, ναι, αλλά πρέπει να φύγω. Και μου είπε αυτά τα λόγια ο Ανδρέας, επειδή πάντα έλεγε ότι θα φύγω και συζητούσαν τόσο στα περιοδικά και γράφαν ότι ο Μαρίνος είναι με μία βαλίτσα στο χέρι, ας πούμε. Έμεινε όμως. 6 χρόνια νομίζω έπαιζαν στο θέατρο ένα πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και θα το στηρίζω πάντα. Γιατί είναι πολύ έναν αξιαγάπητο παιδί. Σα λέω, πολλές μάνες θα ήθελαν να είχαν τέτοιο γιο. Σχεδόν όλες τις παραστάσεις του, κάθε φορά που παίζουν είμαι εκεί. Τι του λέτε συνήθως λίγο πριν την παράσταση? Καλές επιτυχίες, να είναι πάντα καλά, είμαι δίπλα του. Το έχει σημασία. Είναι καλά ο ίδιος, πάνω απ' όλα υγεία. Είναι κοντά στους δικούς του, αγαπά πολύ τους δικούς του. Δηλαδή αν έχει πρόβλημα κάποιος δικός του αμέσως θα τρέξει. Οτιδήποτε, και στις χαρές και στις λύπες. Τι ελαττώματα έχει? Ελαττώμα νομίζω δεν έχει. Το μόνο που είναι και με... είναι ότι παραμελά πολύ τον εαυτό του. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν κοιμάται τις ώρες που πρέπει, διαβάζει πολύ και μπορεί να γίνει και 4 η ώρα το πρωί, να πάει 5 η ώρα το πρωί και η ώρα 9, ας πούμε, να είναι στο πόδι. 8 μπορεί να κοιμηθεί 3 ώρες. Ειδικά τις ημέρες τις, που έχουν να βγουν πρεμιέρα, είναι πολύ αγχωμένος. Πάρα πολύ αγχωμένος. Γιατί είναι τελειομανής. Το αρέσει να είναι όλα στην εντέλεια. Τώρα αν είναι ελάττωμαν ή αν είναι προτέρημα, δεν ξέρω. Επιτυχίες πάντα. Και να ξέρει ότι τον αγαπούμε και εγώ και ο πατέρας του και όλη η οικογένεια. Είμαστε πάντα δίπλα του, θα το στηρίζουμε για πάντα. Αχ, υπέροχη η μητέρα σου, υπέροχη. Η μάνα μου είναι υπέροχη, αυτή με έφερε στην Κύπρο, δεν θα ερχόμουν, αλήθεια. Με έφερε δηλαδή με πολυμήχανο τρόπο. Πόσες μέρες έχεις να πας να την δεις? Κοίταξε, την βλέπω σχεδόν καθημερινώς για 2-3 λεπτά. Δηλαδή μπαίνω στο σπίτι για... πιάνω τη τσάντα με το φαΐ. Τις κάνεις ιτά δηλαδή και φεύγεις κανονικά. Τις κάνω ιτά και φεύγω. Ο λόγος είναι, και αυτό είναι το μεγάλο της παράπονο, δεν το είπε τώρα. Σου είπα, τρέχω. Και πολλές φορές δεν θέλω να πάρω το φαΐ από το σπίτι. Θέλω να πάω να φάω κάτι έξω, ας πούμε, γιατί βιάζομαι. Αλλά λέω, θα πάω να το πάρω γιατί θα μου μουρμουρά, κάνω το φαΐ και πετάσω. Τέλος πάντων, θέλω να πω, επειδή έχει σχέση, πάντα μου αρέσει να μνημονεύω την Ουρανία Κοκκίνου. Ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία στην ιστορία της νεότερης Κύπρου. Θέλω να πω λοιπόν ότι σπούδασα με υποτροφία της πορείας αγάπης, της πορείας Μακαρίου. Δεν το λέω για να πω ότι πήρα υποτροφία, απλώς το λέω γιατί μου αρέσει να αναφέρομαι στην Ουρανία Κοκκίνου. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν ένα κεφάλαιο στη ζωή μου η Ουρανία Κοκκίνου, για όσο καιρό πρόλαβα να την γνωρίσω. Δεν ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ήταν λυκειάρχης μου όταν ήμουν στο σχολείο και με είχε πιστέψει πάρα πολύ, γιατί με έβλεπε σε εκδηλώσεις που τραγουδούσα, έπαιζα θέατρο, απίγγελνα. Εγώ το επιδίωξα να την γνωρίσω, πήγα, της χτύπησα την πόρτα, της είπα, Δεσποινής, γεια κυρία Κοκκίνου, Δεσποινής παρακαλώ, μου είπε. Λέω, θέλω να ξέρετε ότι σας θαυμάζω πάρα πολύ. Τέλος πάντων και... έτσι έγινε η γνωριμία. Έτσι έγινε η γνωριμία και μετά μου έδωσε υποτροφία. Πήγα, σπούδασα. Κανονικά έπρεπε να διακοπεί η υποτροφία όταν έφυγα από τη σχολή του τέχνης, Κάρολος Κούν, και πήγα σε άλλη σχολή. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήθελα να βοηθήσει, μου συνέχισε την υποτροφία μέχρι και που τελείωσα. Έτσι απλά για
να θυμόμαστε μερικούς ανθρώπους που προσέφεραν τη ζωή τους για την Κύπρο. Μαρίνο μου, τρία αδέρφια μας είπες στην οικογένεια, δεν είναι? Με τα αδέρφια σου πόσο κοντά είστε? Είμαστε κοντά εξ αποστάσεως. Δηλαδή υπάρχει αγάπη, αληθινή, ενδιαφέρον, έγνοια. Αλλά δυστυχώς εγώ φταίω, δηλαδή δεν φταίνει εκείνη. Εγώ είμαι που είμαι μακριά, λόγω του ότι έχω αφοσιωθεί στη δουλειά τόσο πολύ. Πιστεύεις ότι παίρνεις ευτυχία μέσα από τη δουλειά σου? Έχω αρχίσει να αναθεωρώ πολλά πράγματα στη ζωή μου εδώ και ένα χρόνο, από τα περσινά μου γενέθλια. Στα περσινά μου γενέθλια έγινε ένα κλικ μέσα μου, γύρισε ένα κουμπάκι που λέμε. Έχω αλλάξει την κοσμοθεωρία μου πια. Ναι, δεν νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αξίζει τόσο πολύ. Απλά πολλές φορές γίνεσαι και ρομπότ, δηλαδή πας μόνος σου, σε παίρνει κάτι, σε σπρώχνει κάτι να πας. Μας παρασύρει δουλειά, απλά εγώ είναι κάτι το οποίο πιστεύω πάρα πολύ έντονα, ότι μέσα από την επαγγελματική μας ζωή παίρνουμε ικανοποίηση και μεγάλη ευχαρίστηση και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Αλλά την ευτυχία, έχω τύψεις να σου πω γιατί. Την παίρνεις μέσα από την προσωπική σου. Η αδερφή μου έχει περάσει καρκίνο, ναι. Σοβαρό καρκίνο. Ήταν 27 χρονών και είχε καρκίνο του στήθους. Και δεν ήμουν κοντά της, ας πούμε, γιατί είχα τη δουλειά. Θυμάμαι στην πρώτη της χημειοθεραπεία, εγώ είχα πρεμιέρα. Και έτρεχα για την πρεμιέρα, δεν μπορούσαμε να ακυρώσουμε. Όχι πρεμιέρα, εγγένεια θεάτρου. Ήταν τα εγγένειά μας και η πρεμιέρα μας το βράδυ και το πρωί η αδερφή μου έμπαινε χειρουργείο. Κατάλαβες, πήγα εκεί, ήμουνα στο διάδρομο, περιμέναμε να μπει, να βγει. Ήμουνα εκεί, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό το διαστροφικό. Το βράδυ έχω πρεμιέρα. Κατάλαβες. Και μετά, στη συνέχεια που έκανε θεραπείες, εγώ ήμουνα με τις πρόβες, ήμουνα με τα τρεξίματα. Θα τις τηλεφωνήσω, ας πούμε, αλλά δεν θα είμαι εκεί. Χάσαμε μωρό στην οικογένεια, ας πούμε, το οποίο ήταν το μωρό της οικογένειας, το λατρεύαμε όλοι και το χάσαμε από λευχαιμία. 13 χρονών. Και πάλι, δεν ήμουνα εκεί όσο έπρεπε, ας πούμε, στη θεία μου που είναι στη διπλανή πόρτα. Το σπίτι μας είναι, ξέρεις, παραδοσιακή οικογένεια, τρία σπίτια μαζί στην αυλή. Δεν ήμουν εκεί. Έχω τύψεις. Με έχει φάει δουλειά, κατάλαβες. Δηλαδή είμαι στη δουλειά δοσμένος 100% εδώ και χρόνια. Τώρα έχω πει όχι. Γι' αυτό και είπα δεν θα παίξω. Είπαμε με τον Ανδρέα δεν θα παίξουμε το καλοκαίρι. Ναι, θα παίξουμε άλλη ηθοποιή. Αυτό που λες όμως το λες, αλλά δεν το κάνεις σε πράξη. Δηλαδή, θα το κάνω. Δεν βλέπω. Δεν σε άκουσα να μας πεις ότι πήγες σε αυτή τη θεία σου, στην αδερφή σου, να χτυπήσεις την πόρτα, να πεις ήρθα να πιούμε ένα καφέ. Όχι, τώρα προσπαθώ τουλάχιστον και. Να το κάνω. Να το κάνω, ναι. Διότι συνειδητοποίησα φέτος ότι. Ξέρεις, περνάνε τα χρόνια. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Ναι, και βλέπω γύρω μου τους ανθρώπους να αλλάζουν. Δηλαδή, μεγαλώνουν οι άνθρωποι και δεν μ' αρέσει. Έχω πρόβλημα με τον χρόνο. Δεν μ' αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους δίπλα μου να γερνάνε. Έχω μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η απώλεια καμιά φορά. Και η απώλεια και το ότι γερνάνε. Μεγαλώνουν και λες. Και εμείς μεγαλώνουμε φυσικά. Όλοι μεγαλώνουμε και αυτά τα απρόπτα της ζωής είναι αυτά που καμιά φορά, αυτά τα χαστούκια που λέγαμε προηγουμένως, που μπορεί να μας κάνουν να συνέλθουμε σε δευτερόλεπτα. Μαρίνο μου, οπότε είσαι σε μια φάση που θες να είσαι πιο κοντά με την οικογένειά σου, έτσι. Ναι, και με γενικά να κάνω και άλλα πράγματα πέραν της δουλειάς. Αυτό έχω την αίσθηση, θα μου πεις εσύ αν έχω δίκιο, ότι με τους φίλους σου μπορεί να μην τους παραμελείς τόσο όσο παραμελούμε καμιά φορά τους δικούς ναι, μας ανθρώπους. Όχι, γιατί? Αυτό είναι αλήθεια. Κοίτα, ας πούμε, ο φίλος μου, ο καρδιακός, ο συντροφικός μου φίλος, ο στενός μου φίλος είναι ο Ανδρέας. Mm-hmm. Αλλά είναι και συνεργάτης μου στο θέατρο. Ναι. Είμαστε συνέδριοι στο θέατρο. Είμαστε συγκάτοικοι. Είμαστε φίλοι κολλητοί. Α, συγκατοικείτε κιόλας. Βεβαίως. Χρόνια. Mm-hmm. Οπότε. Ούτως ή άλλως δεν μπορώ να τον παραμελήσω και να το ήθελα. Που δεν το θέλω, αλλά και να το ήθελα. Είμαστε μαζί στο θέατρο. Όλη μέρα. Τρέχουμε για τις έννοιες του θεάτρου. Για τις δουλειές του θεάτρου μαζί. Ναι. Ο Ανδρέας είναι ο μόνος άνθρωπος που τον βλέπω, ας πούμε, τόσες πολλές ώρες. Επειδή είναι και οι συνθήκες έτσι, το να συγκατοικείς με τον άλλον, το να δουλεύεις μαζί με τον άλλον, πρέπει να κάνεις 15 συναντήσεις την ημέρα. Αλλά επειδή πες συναντέλφους, για να δούμε και το επόμενο. Μια πολύ καλή έτσι, γνωριμία και μια χημεία πιστεύω. Δηλαδή έχουμε ένα επικοινωνούμε με τον Μαρίνο, έχουμε περίπου το ίδιο χιούμορ. Ένας άνθρωπος ευαίσθητος, καρκινάκι, με πολλές ευαισθησίες που ίσως έτσι να είναι λίγο κρυμμένες.
Ξέρω ότι δεν του αρέσει να μιλούμε πολύ για τον Μαρίνο, αλλά λέω ότι με τη ευκαιρία, μια και δεν είναι εδώ, να πω ορισμένα πράγματα. Ένα υπέροχο συνεργάτη. Ένα υπέροχο συνεργάτη και ένα υπέροχο άνθρωπο. Πραγματικά το λέω μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου. Πιστεύω ότι εντάξει, να μιλήσω για το ταλέντο του, εντάξει, νομίζω ότι είναι γνωστό. Είναι γνωστό για το ταλέντο του. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο θέατρο και πολύ σημαντικά. Πιστεύω ότι είναι από τους ξεχωριστούς ηθοποιούς της Κύπρου και από τους ξεχωριστούς καλλιτέχνες. Αφοσιωμένος στους φίλους του, στους ανθρώπους που αγαπά. Χαίρομαι τη συνεργασία μαζί του, ειδικά στο τελευταίο έργο μας στην Δεσποινής, τον 39, που είχαμε και περισσότερο ρόλο μαζί, πάνω στη σκηνή περισσότερο η ώρα. Ένιωθα ότι είναι άνθρωπος που δίνει πάνω στη σκηνή, έχει πάρα πολλά να δώσει. Και είμαι χαρούμενος που συνεργάζομαι και ελπίζω να ξανασυνεργαστούμε στα επόμενα έργα. Πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία, ευτυχία και του εύχομαι να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, τα προσωπικά και στο θέμα της δουλειάς. Ξέρω ότι αγαπά πάρα πολύ τα ταξίδια. Το εύχομαι να κάνει όσα πιο πολλά μπορεί, να γνωρίσει τόπους που θέλει, την κουλτούρα των ανθρώπων που θέλει. Πάνω απ' όλα είπα υγεία και να είναι ευτυχισμένος, να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να συνεχίσει έτσι όπως έχει διαγράψει αυτή την πορεία όλα αυτά τα χρόνια, να συνεχίσει να είναι το ίδιο, ανθρώπινος και με ευαισθησίες. Γιατί ξέρω ότι αγαπάζει την ποιήση, αγαπάζει το τραγούδι. Το εύχομαι να πραγματοποιήσει όλα του τα όνειρα, να είναι ευτυχισμένος με υγεία μόνο απ' όλα. Και να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Σε ευχαριστώ, Μαρίνο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο Πέτρος είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Πάρα πολύ καλός. Από τους καλύτερους συνεργάτες που έχω συναντήσει στο θέατρο, αλήθεια, το λέω πάντα. Και να πάτε να δείτε τον Best Calçon που πρεμιερίζει την Παρασκευή και θα παίζει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Mm-hmm. Πρωταγωνιστεί ο Πέτρος ο Καρατζάς, ο Νικόλας Θεοδόρου και η Χλώη Γεωργοπούλου. Πολύ ωραία. Και είναι εξαιρετικός ο Πέτρος στο ρόλο που κάνει. Και να μην το χάσει κανείς, είναι ένα πολύ πρωτοποριακό, ιδιαίτερο, ανατρεπτικό θρίλερ Κύπριου συγγραφέα του Νέαρχου Ιωάννου. Πρώτη φορά ξεφεύγουμε από τα τετριμένα θέματα που αφορούν το 74, ηθογραφικά στοιχεία, πρώτη φορά. Εξαιρετικό κείμενο, πολύ ωραία παράσταση, σκηνοθεσία Βάσου Αργυρίδη. Mm-hmm. Να πάει δύο κόσμος. Πολύ ωραία. Μαρίνο μου, ακούσαμε και το έχει αναφέρει και ο Πέτρος και το ακούσαμε και στην αρχή για ένα CD με τραγούδια τα οποία έχεις βγάλει κάποια στιγμή. Πώς ξεκίνησε αυτό? Κοίτα, έγραφα τραγούδια από πολύ μικρός. 7-8 χρονών. Αυτές τις μοναχικές δικές σου στιγμές. Ναι, ακριβώς. Και κάποια στιγμή, και στην Αθήνα όταν είχα πάει για σπουδές, είχα γράψει πάρα πολλά. Έχω ένα σιρτάρι γεμάτο. Οπότε είχα μέσα μου, ας πούμε, μια φωνή που με πρόσταζε πρέπει να κάνει σε ένα δίσκο κλπ. Ήμουνα και ψωνάρα μεγάλη, μικρότερος. πάρα πολύ μεγάλη ψωνάρα. Ήμουνα ντίβα. Ένιωσες δηλαδή να καβάλισες το καλάμι? Βεβαίως. Τώρα σε πήγαινε άλλη ερώτηση, αλλά έρχομαστε Βεβαίως. Πίσω. Βεβαίως, υπήρξα πολύ καβαλημένος. Ναι. Ναι, ναι. Τώρα θα μας τα πεις. Υπήρξα πάρα πολύ καβαλημένος. Ακραίες συμπεριφορές, αντιδράσεις και τέτοια? Ακραίες συμπεριφορές και βεντετηλίκια και τέτοια όχι, ούτε μ' αρέσουν. Αλλά ότι, ας πούμε, είχα μια υπεροψία και ένα συνομπισμό απέναντι σε κάποιους και νόμιζα ότι ήμουν και δεν ξέρω. Είναι αλήθεια. Τι σε προσγείωσε? Να σου πω τι με προσγείωσε. Με προσγείωσε ο Ανδρέας, ο τηλεμάχου, ο οποίος ήταν πάντα πάρα πολύ αυστηρός μαζί μου, με προσγείωσε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είναι ένας άνθρωπος που μου σφράγισε τη ζωή, μου καθόρισε τη ζωή. Αν δεν ήταν ο Ανδρέας στη ζωή μου, δεν θα ήμουν το καλό παιδί που λένε ότι είμαι. Mm-hmm. Πιστεύω. Θα είχα πάρει άλλο δρόμο. Πιο ροκ. Γιατί μπορεί να φαίνεται ότι ο Ανδρέας είναι πιο extreme και εγώ πιο συντηρητικός. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Ο Ανδρέας είναι πιο συντηρητικός, πιο παραδοσιακός άνθρωπος από μένα. Και αυτό είναι το αντίθετο. Και σε συγκρατεί σε πολλά. Ο Ανδρέας είναι απλώς, ο Ανδρέας έχει η έντονη καλλιτεχνική του φύση. Τον κάνουν να παράγει ένα έργο ανατρεπτικό, να γίνεται ασυμβίβαστος, να είναι απροσάρμοστος.
μπουνιά στο συντηρητισμό,